Ξένης Καλαμπάκας, γιατί υπάρχει μία εξέλιξη στην υπόθεση με το βρέφος, το οποίο βρέθηκε νεκρό, δολοφονημένο στην ουσία. Δολοφονημένο μέσα στον κάδο απορριμμάτων, κυκλοφορεί ένα βίντεο τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία ανατροπή δημοσταίνη Καλαμπάκα, από ό,τι μας ενημερώνεις, με το βίντεο που δείχνει οδηγό αυτοκινήτου να πετάει το βρέφος σε κάδο. Είναι τέλει ο οδηγός, ο συγκεκριμένος που θα δούμε σε λίγο, ο άνθρωπος που πετάει το μωρό, είναι το μωρό αυτό το οποίο πετιέται στα σκουπίδια ή όχι? Τι λένε οι άνδρες αστυνομίας? Ακριβώς, Φίλιππε, όπως αποκάλυψε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή μας, μη θεωρείτε δεδομένο ότι είναι αυτός στο λευκό βανάκι που βλέπουμε με τα άσπρα ρούχα, ο οποίος πετάει τη σακούλα και απομακρύνεται. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος. Ο κάδος ήταν γεμάτος από απορρίμματα και δεν θεωρεί ασφάλεια βέβαιο ότι είναι αυτός ο δράστης του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος. Δηλαδή έχει από χθες που έβγαλε το Star, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το συγκεκριμένο βίντεο με το λευκό αυτοκίνητο και τον άνδρα ο οποίος πηγαίνει και πετάει εδώ πέρα με το πράσινο γυλαίκο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πετάει κάτι στα σκουπίδια. Όλοι πιστέψαμε και όλοι καταλάβουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος ο δράστης. Εσένα λοιπόν σου μεταφέρουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας ότι τι? Ότι δεν είναι απόλυτο ότι είναι αυτός ο δράστης. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είπαν χαρακτηριστικά. Δεν είναι αυτός σίγουρα 100% δράστης. Έχουν σταματήσει, έχουν βίντεο και από άλλους που έχουν σταματήσει ή που ήταν με τα πόδια και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιος άλλος. Απλώς οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Πόσα άτομα βρέθηκαν από τις κάμερες να έχουν πετάξει σκουπίδια την επίμαχη ώρα? Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γύρω στα 15 άτομα. Άρα έχουμε λοιπόν 15 υπόπτους. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να είναι ο καθένας, όπως χαρακτηριστικά μας είπανε. Βλέπουν το βανάκι αυτό που σταματάει και φεύγει, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει η αστυνομία και όντως ήταν το παιδάκι, το νεκρό βρέφος σε αυτή τη σακούλα που πετάει αυτός με τα άσπρα ρούχα, που σύμφωνα με το βίντεο. Μπορεί άρα δηλαδή υπάρχει ανατροπή λοιπόν, ανατροπή στα όσα ξέραμε μέχρι πριν από λίγη ώρα, γιατί όλοι πιστεύαμε και με αυτό το οποίο ακούσαμε και διαβάσαμε ότι αυτός είναι ο δράστης. Αυτός είναι ο άντρας που πέταξε το βρέφος στο νεκρό στον κάδο των σκουπιδιών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη Φίλιππε της αστυνομίας, δεν είναι απόλυτο ότι είναι αυτός. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτά τα χαρακτηριστικά η απάντηση που μας δώσανε. Μάλιστα. Έχουν πετάξει, έχουν δει στο βίντεο σαν πληροφορίες, γύρω στα 15 άτομα που πετάνε κάποια σακούλα. Μάλιστα. Απλώς αυτό θεωρήθηκε πιο εισαγωγικά πονηρά, πιο πονηρή αυτή η ενέργεια. Έχει τότε υποψίες σε λάθος ανθρώπους. Καλό είναι ο άνθρωπος που έχει δει τον εαυτό του και το αυτοκίνητό του να πετάει τα σκουπίδια, ας πάσει στο μικρότημα της περιοχής και να πει: κύριε, εγώ πέταξα τα σκουπίδια και εγώ πέταξα απλώς σκουπίδια και δεν είχα καμία σχέση με το παιδάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό. Ας πάει λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βλέπει τον εαυτό του στο βίντεο αυτό να πετάει τα σκουπίδια, να κατεβαίνει το αυτοκίνητο, που από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει μια γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο, ας πάνε και οι δυο του αστυνομικό τμήμα και να πω ότι δεν είναι εκείνη. Ναι, ναι, μα έτσι κι αλλιώς να πούμε. Να τελειώνουμε, να φεύγει ένας-ένας από τους υπόπτους. Ότι δεν φαίνεται καθαρά ούτε πρόσωπο, μόνο αν βλέπετε κι εσείς μια πλάτη φαίνεται ουσιαστικά. Κάποιος που το γνωρίζει όμως και τον ξέρει μπορεί να το καταλάβει και από το σουλούπι και από το αυτοκίνητο, το οποίο φαίνεται κανονικότατα λογικά, και ναι, λογικά μπορεί να το καταλάβει. Να πούμε παράλληλα ότι η αστυνομία ψάχνει ιδιωτικές κλινικές, μεθυκές, πάει πόρτα-πόρτα όπως το είπε χθες σε όλη την περιοχή προκειμένου να βρει κάποια στοιχεία παραπάνω. Μάλιστα. Μέχρι πάντως δεν υπάρχει ακόμη τίποτα σίγουρο. Απλώς αισιοδοξούν θα φτάσουν στη λύση του μυστηρίου. Δημοσταίνη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο, κύριε.